Ανησυχία επικρατεί στη Νέα Δημοκρατία και αναζήτηση τρόπου αντιμετώπιση τη ψήφου διαμαρτυρία των 13 κομμάτων που τέθηκαν εκτό εκλογών με αποφάσει του Αριού Πάγου. Κόμματα που δυνητικά θα συγκέντρωναν μέχρι και 12% των ψήφων του εκλογικού σώματο. Με χαρακτηριστικά αντιμητσοτακική ψήφου να υπάρχουν έντονα στα 12 από τα 13 κόμματα. Κεντρικό άξονα όλων αυτών, το Εθνικό Κόμμα Έλληνε, που έμεινε εκτό εκλογών λόγω των δύο φωτογραφικών τροπολογιών, αποκλεισμού τους από τις εκλογές. Το ερώτημα είναι πού θα καταλήξουν αυτοί οι ψήφοι και ειδικά πού θα καταλήξουν οι στρατευμένοι ψήφοι με την έννοια της πιστότητας του Εθνικού Κόμματος Έλληνες, το οποίο θα αποσπούσε τουλάχιστον το 7% του εκλογικού σώματος ήδη μια πρώτη έρευνα του ProNews.gr έδειξε στην σχετική μέτρηση ότι ένα στου τέσσερι ψηφοφόρου θα ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ καθαρά για λόγο πολιτικών αντιπίνων στη Νέα Δημοκρατία. Μια όσμωση που έχει ξεκινήσει ακριβώ σε αυτή τη βάση των πολιτικών αντιπίνων από τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ του 2014 που έφεραν ως επικεφαλής της περιφέρειας την Ρένα Δούρου του ΣΥΡΙΖΑ και τον Γιάννη Μόραλη στον Πειραιά, με κοινό χαρακτηριστικό και των δύο την αντίθεσή τους στον Αντώνη Σαμαρά που δίωξε και φυλάκισε την εθνικιστική δεξιά. Ακολούθησε το δημοψήφισμα του 2015, όπου εθνικιστική δεξιά και πατριωτική αριστερά ενώσαν τις δυνάμεις τους και επικράτησε το όχι άσχετο με το τι έγινε στη συνέχεια, εν συνεχεία η αποχή του ΣΥΡΙΖΑ από την ψήφο αποκλεισμού του στη Βουλή και άλλα. Στο ερώτημα αν μπορεί να περάσει αυτή η γραμμή καταψήφισης της Νέας Δημοκρατίας και η υπερψήφιση του ΣΥΡΙΖΑ με το χαρακτηριστικό της ευκαιριακής ψήφου τιμωρίας, την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο ηγέτης του Εθνικού Κόμματος Έλληνες, Ηλίας Κασιδιάρης, με δήλωσή του. Όπως είπε, τα μέσα του συστήματος υπονοούν ότι στις πρώτες εκλογές θα στηρίξω το κόμμα εάν. Ούτε κατά διάνοια δεν πρόκειται να στηρίξω ένα κόμμα που κατεβάζει υποψηφίου του πρώην υπουργού και βουλευτέ τη κυβέρνηση Σαμαρά Παπανδρέου και Παπαδήμου. Να αποκαλύψουμε εδώ ότι για πολλά μπορούν να κατηγορήσουν κάποιοι τον Ηλία Κασιδιάρη, αλλά τόσο ο ίδιο όσο και η ομάδα του κόμματο διακρίνονται από απόλυτη συνέπεια λόγων και έργων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το διαζύγιο με το ΕΑΝ ήρθε όταν ο Κανελόπουλο ήθελε να βάλει στο ψηφοδέλτιο τον Ροντούλη και τον Ειβαλιώτη του Λάου. Ο Ηλία Κασιδιάρη δεν έκανε βήμα πίσω ενώ είχε δεχτεί ακόμα και υποψηφίου του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ στην κοινή σύσκεψη τη Οργανωτική Επιτροπή του Εθνικού Κόμματο Έλληνε με τον Κανελόπουλο. Με τη δήλωσή του αυτή, ο Ηλία Κασιδιάρη ρίχνει μαύρο όχι μόνο στο ΕΑΝ αλλά και στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Μιλάει πολιτικά, αλλά δίνει σαφή γραμμή καταψήφιση, στην οποία όμω εξαιρεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ανησυχία της Νέας Δημοκρατίας μετά το μήνυμά του είναι τέτοια που έβαλε τον Άδωνη Γεωργιάδη θεωρούμενο ως δεξιό ή και ακροδεξιό από τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει διάγγελμα προς το Εθνικιστικό Ακροατήριο για τους λόγους για τους οποίους είναι στη φυλακή ο Ηλίας Κασιδιάρης και γιατί οι ψηφοφόροι του δεν θα πρέπει να τον ακούν. Αγνοούν προφανώς ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης στην κανονική ελληνική δεξιά είναι μια εντελώ αναξιόπιστη και πολιτικά καταδικαστέα προσωπικότητα για μια πλειάδα λόγων. Και αυτά που λέει θα έχουν τα ακριβώ αντίθετα αποτελέσματα στην κάλπη. Ο Ηλίας Κασιδιάρη δεν είναι φυλακισμένο για τι ιδέε του. Είναι φυλακισμένο για τι πράξει του. Δεν δηλαδή είχαν συστήσει μια εγκληματική συμμορία υπό το μανδύα κόμματο, διοργάνωναν πράξει βία και οδήγησαν στο φόνο ενό ανθρώπου. Στην Ελλάδα δεν φυλακίζεται κανένα για τι ιδέε του. Όμω, οφείλουμε και μια πολιτική απάντηση. Είναι αυτοί οι πατριώτε και εμεί οι προδότε. Πατριώτη είναι αυτό που περασπίζεται τα συμφέροντα τη πατρίδα του. Προδότη, αυτό πάει ενάντια. Όλε οι πολιτικέ επιλογέ τη Χρυσή Αυγή και του Ηλία Κασιδιάρη είναι ενάντια στα συμφέροντα τη Ελλάδο. Άρα, μην μα κάνουν μαθήματα πατριωτισμού.